μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα ήρθαν σήμερα το πρωί οι άνθρωποι στο χωριό της Νίκαιας, καθώς βρήκαν ένα 73χρονο άνδρα να κοιτείται νεκρός έξω από το σπίτι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος 73χρονος είχε μεταβεί από τη Λάρισα στη Νίκαια για να πάει στο σπίτι του νοικιάζει στην περιοχή, όταν ξαφνικά ένιωσε διαθεσία και έπεσε στο έδαφος έξω από το σπίτι. Οι οικοί του ανησύχησαν καθότι δεν τον έβρισκαν και ειδοποίησαν γείτονες της περιοχής, οι οποίοι όταν έφτασαν στο σπίτι βρήκαν τον 73χρονο να είναι πεσμένος μπρούμητα στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του. Ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, πλήρωμα το οποίο έσπευσε στο σημείο, οι οποίοι ειδοποίησαν πως ο άτυχος άνδρας είχε δυστυχώς καταλήξει. Στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία προκειμένου να ερευνήσει όλα τα πιθανά αίτια θανάτου του 73χρονου. Στη συνέχεια του αστυνομικού ρεπορτάζ, επιδείνωσε παρουσία στις τελευταίες ώρες η κατάσταση του 18χρονου που την περασμένη Πέμπτη τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Λάρισα, όταν η μηχανή που επέβαινε συγκρούστηκε πλέον και τοπικά με γεωταχή αυτοκίνητο και έπειτα προσέκρουσε κολόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός που εισήχθη εσπρεσμένο στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε, υποβλήθηκε σε 9 λεπτή χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι χθες Κυριακή. Παράλληλα, φέρει τραύματα σε πνεύμονα και νεφρό, όπως σοβαρότερο ζήτημα, κατά τους θεράποντες ιατρούς, αφορά τις κρανοκεφαλικές κακώσεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Ο 18χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα αττικής θεραπείας.